Επειδή είμαι γυναίκα, παρακαλώ πολύ να καταγραφούν στα πρακτικά. Κυρία μου, το σώμα του εγκλήματος και να μην με κατηγορήσετε για διαφήμιση. Λοιπόν, φάμε γάλα σήμερα το πρωί. Και αυτό είναι ψωμί. Με συγχωρείτε, θα πούλη που σου μαζέψω, δεν θα φορτώσω στην καθαρίστρια. Δεν θα χαλάσω και το δεκόρ. 0,60. 0,60. Και αυτό 2 ευρώ. Τετραμελής οικογένεια. Τετραμελής οικογένεια. Κάθε μέρα 2,60. Το μήνα 78. 360 μέρες και όχι 365, 939 ευρώ. Αν βάλετε και τις 5 μέρες, 949 ευρώ. 950 ευρώ. 950 ευρώ. Μόνο για αυτή τη φρατζόλα και αυτό. Δεν θα με κατηγορήσετε για λαϊκισμό. Έχετε φάει στη μάπα το Στέφανο Μάνο με τα τουβλάκια. Προεκλογικά. Ούτε θα μου πείτε ότι χάλασα τον ντεκόρ και το σεβασμό της Βουλής. Καθόλου δεν θα μου το πείτε. 950 ευρώ. Μόνο γι' αυτό και γι' αυτό. Για τίποτα άλλο. Τίποτε άλλο. Θέλετε να βάλουμε το ημερήσιο, χαλάω τον ντεκόρ. Τώρα ναι, το χαλάω τον ντεκόρ, δεν πειράζει. Εσείς είστε δημοσιογράφος. Ούτως ή άλλως, ξέρετε, στη δύσκολη στιγμή το γάλα ζεσταίνεται και γίνεται παπάρα. Νομίζω ότι δεν είναι εικόνα για να Δεν είναι εικόνα για το κοινοβούλιο. Είναι προσβλητικό για το κοινοβούλιο. Μήπως είναι εικόνα αυτό. Εγώ την άλλη φορά δεν φέρω τα κοτόπουλα. Λογαριασμό τη ΔΕΗ. Κύριε Πρόεδρε, πάρτε το και κρύφτε το. Πάρτε το και κρύφτε το. Όχι, δεν θα το κρύψω. Εγώ θα το αφήσετε κάτω. Να το κρύψω. Ορίστε στα πρακτικά. Δεν διατηρείτε στα πρακτικά. Πάρτε το στα πρακτικά όπου θέλετε. Πάρτε το κάτω στο σκουπίδι, δεν είναι και, δεν πειράζει. Πετάξτε το σκουπίδι, δεν είναι και το γάλα. Θα το μαζέψουμε ούτω ή άλλω. Δεν πάει χαμένα. Πάρτε και το ψωμί. Πώ δεν είναι τίποτα το ψωμί. Ορίστε στα πρακτικά δεν το κάνετε. Δεν σηκώνετε για τα πρακτικά. Τη ακούω ότι βάλω από κάτω και θα σκύψω να τη μαζέψω. Δεν έχω πρόβλημα. Ο λογαριασμό αυτό τη ΔΕΗ. Αυτός ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι 73 τετραγωνικά στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Θέλετε να σας πω πόσο είναι, 80 ευρώ. Για άνθρωπο που δεν το χρησιμοποιεί σχεδόν καθόλου το ηλεκτρικό. Μια λαμπίτσα ανάβει και μια λαμπίτσα το βράδυ. Βλέπει και τηλεόραση βέβαια. Δεν μπορεί, τι θα κάνει. Άλλο. Ξέρετε πόσο είναι αυτό. 40 τα τέλη, 40 κατανάλωση του ρεύματος. 80. Δεν μου λέτε στο αφορολόγητο 5.000 ευρώ ατομικό εισόδημα. Κυρία Μεραντίδη, εγώ έχω 35 χρόνια ένσημα. Από τη δουλειά μου έχω ζήσει. Και επειδή έχω 35 χρόνια ένσημα, δεν μπορώ να δεχτώ ως πληθυντικό. Κλέψαμε. Με συγχωρείτε, δεν έκλεψα κανέναν. Κανέναν δεν έκλεψα. Ούτε εγώ, ούτε κανένας εργαζόμενος που δούλεψε. Με 35 και 20-25 χρόνια στην πλάτη. Δεν έχω κλέψει κανέναν. Από τη δουλειά μου έχω ζήσει. Είναι πολύ πιο λαϊκίστικο και πολύ πιο προσβλητικό για το ελληνικό κοινοβούλιο να μου λέτε ότι σας προσβάλλει η εικόνα του ψωμιού και δεν σας προσβάλλει η φράση «κλέψαμε». Από πού και πού κλέψαμε, ποιοι κλέψαμε. Εσείς το είπατε. Κλέψαμε, κλέψαμε. Μπορεί όχι εγώ, κλέψαμε είπατε. Ποιοι κλέψαμε. Ποιος έκλεψε ποιον. Ποιος έκλεψε ποιον. Ποιον έκλεψε. Λοιπόν, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, εφαρμόζοντας νέας δημοκρατίας πολιτική, γιατί εσείς έχετε κυβερνήσει από τη μεταπολίτευση και μετά, καταλήξατε ως κίνημα να κυνηγάτε ότι είναι ακίνητο. Μόνο ότι είναι ακίνητο. Δβάρια. Εξαρτήτως μεγέθους, όχι. Δβάρια. Πεθαμένους. Ανάπηρους. Παιδιά. Αρρώστους. Ακίνητους. Αυτούς κυνηγάτε. Μισθωτούς και συνταξιούχους. Η μόνη συλληπταία ύλη σε αυτόν τον τόπο είναι η ακίνητη. Αυτοί δεν μπορούν να κινηθούνε. Μα δεν μπορούν να κινηθούνε. Ούτε καν μέσα στο σύστημα. Συλλαμβάνονται ως ύλη. Σε αυτούς επιπίπτεται πάλι. Με τα καινούργια μέτρα σε αυτούς επιπίπτεται. Τι πατάσετε τη φωτορόδια φυγή κατά... Ποιον τιμωρείτε. Το παιδί που γεννήθηκε σήμερα και μπαίνει στην κατηγορία του ήδη χρεωμένου. Τι προσπαθείτε να κάνετε. Ξέρετε γιατί φωνάζω και παθιάζομαι. Γιατί σας τα έφερα αυτά να τα δείτε. Γιατί με τη δύναμη της εικόνας παλεύετε. Με τη δύναμη της εικόνας. Ποιος τσαλακώθηκε και ποιος δεν τσαλακώθηκε. Ακούσαμε και βουλευτή σας. Χθες να δηλώνει. Υπουργός σας. Ότι είναι υπεράνω. Είναι υπεράνω. Αυτός δεν έχει προνόμια. Ήρθε απ' έξω να μας σώσει.
Εγώ ξέρω ανθρώπους στα 55 που φεύγουν μετανάστες. Άρρωστοι. Άρρωστοι. Φεύγουν μετανάστες. Για να πάνε να ζήσουνε. Εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι που φτιάξανε σπιτάκια με πόνο ψυχής, με δάνεια, από το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Φούσκας που έπαιζε το ρόλο του μεσίτη. Γιατί ήταν ιδιοκτήτες, ήταν οι διάδοχοι της μεγάλης φεουδαρχίας της τράπεζας. Ξέρω ότι σήμερα εσείς μιλάτε για το γαλλογερμανικό άξονα και είναι ο ίδιος άξονας. Siemens Pessinet, 200 χρόνια. Ποιους θα φορολογήσετε? Θα βάλετε πού? Στη δομημένη ιδιοκτησία. Το δομημένο είναι σαν το ομόλογο. Γιατί ακούσαμε και αυτό. Δομημένα ομόλογα, δομημένη ιδιοκτησία, δομημένα swaps, δομημένα taps, swaps. Φτιάξατε ένα δομημένο αδόμητο λεξιλόγιο.